Σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, κύριε Χατζη Νικολάου. Πώς εξελίχθηκε αυτή η αψιμαχία ανάμεσα στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας και σε εσάς? Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ήρθε να εξηγήσει στους βουλευτές της διακοινοβουλευτικής συνέλευσης ποια είναι η πολιτική της χώρας του για τα αμυντικά θέματα. Η τοποθέτησή του διήρκησε αρκετή ώρα. Ένα κομμάτι αυτής αφορούσε στη σχέση με την Ελλάδα. Τοποθετήθηκε λέγοντας ότι πρακτικά εκείνοι είναι ένα φιλικό προς την Ελλάδα κράτος, πιστεύουν στο διεθνές δίκαιο και θέλουν ειρηνικές και συνεργατικές σχέσεις με την Ελλάδα. Εκεί πήρα εγώ τον λόγο ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής μας ομάδας εδώ, μέσα στην Κωνσταντινούπολη, και κατέριψα εκ μέρους των συναδέλφων ένα-ένα όλα τα επιχειρήματα του ΑΚΑΡ και ακούστηκε η θέση της Ελλάδος, η οποία επί της ουσίας είναι πολύ απλή. Λίβανε, είπατε για τις παραβιάσεις, είπατε για η γαλάζια πατρίδα, του είπατε ότι η αποστρατιωτικοποίηση ζητείται, αλλά την ίδια ώρα απειλούν με στρατιά του Αιγαίου τα νησιά μας. Είπαμε ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα, η οποία έχει κάζους μπέλη εδώ και δεκαετίες, απειλώντας μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχός της μέσα στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί αυτή η χώρα, η οποία, όπως είπατε και εσείς, κάνει υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά εδάφη και βεβαίως τα χωρικά ύδατα και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να ζητάει την αποστρατικοποίηση όταν έχει την τρίσερα του Αιγαίου. Δεν μπορεί αυτή η χώρα, η οποία καταλαμβάνει παράνομα την Βόρεια Κύπρο, ανεξάρτητο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καταλαμβάνει παράνομα, συνεχίζοντας από το 1974 αυτήν την κατάληψη. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η χώρα, η οποία ουσιαστικά έχει μια, όχι μόνο ρητορική, μια επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι σε έναν σύμμαχό της, να έρχεται και να διεκδικεί τον ρόλο ενός ειρηνοποιού και ενός κράτους το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Σπύλιο.